Μα κοροϊδεύουνε, εντάξει, είναι μια εκμετάλλευση, ή είναι ότι μα κάνουν στον ύπνο, και αυτό. Να αντιδράσουμε πώ, για μία ακόμη φορά, η ΔΕΗ επιχειρεί να βάλει το χέρι στη τσέπη των καταναλωτών, αφού αυξάνονται οι συντελεστέ για μία κατηγορία καταναλωτών. Κάποιοι θα ωφεληθούν έω και 50 ευρώ το χρόνο, ωστόσο οι χαμένοι θα είναι οι χρήστε του νυχτερινού ρεύματος, όπου θα υπάρχει αύξηση 850%. Έχει ανακοινωθεί ότι άλλαξαν οι συντελεστέ των υπηρεσιών κοινή ωφέλεια που ενσωματώνουν στους λογαριασμού της ΔΕΗ. Και μάλιστα παρουσιάστηκαν ότι θα ωφεληθούμε γύρω στα 50 ευρώ ετησίω. Δεν έλαβαν υπόψη τους όμως τους καταναλωτές του νυχτερινού ρεύματο. Εκεί ο συντελεστή δεκαπλασιάστηκε. Έτσι έχουμε μια αύξηση του συντελεστή για αυτούς που κάνουν χρήση νυχτερινού ρεύματο, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες που ξεπερνάει το πλαφόν των 2.000 κιλοβατορών. Εκεί θα έχουν μια τρομακτική επιβάρηση. Γιατί ο συντελεστή, όπως είπα ανέβηκε 850%, δεκαπλασιάστηκε. Αυτό πώ το διαπιστώσαμε. Αυτό θα το δούμε μέσα σε ένα λογαριασμό που θα δούμε ότι με περίπου ίδια κατανάλωση, μάλλον περισσότερη κατανάλωση πέρσι, ενώ η οίκο πλήρωνε 41 ευρώ, τώρα θα πληρώσει 140 ευρώ. Που σημαίνει μια τρομακτική διαφορά, θα τη δείτε στου πινάκε που είναι, εγγίζει το εκατοστάριο, γύρω στα 95 ευρώ. Απλά αυτοί Οι μεγάλοι ψεύτες για μένα κάνουν άλλη μια φορά κοινωνικό έργο με τα λεφτά του Κοσμάκη χωρίς να λογαριάζουν κανέναν. Βάζουν ένα ποσό και απλά μας τα παίρνουν από την τσέπη, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάνουν κοινωνικό έργο με τα λεφτά του φτωχού κόσμου πλέον, όχι του εύκολου, που ήταν κάποτε. Γιατί κάποτε θα μπορούσε ο Έλληνας να τα παίξε. Οι χρήστες του νυχτερινού ρεύματο κάνουν από όλε τις πλευρές αφού και θα πληρώνουν ακριβότερα το ρεύμα, αλλά και δεν θα μπορούν λόγω της μεγάλης κατανάλωσης που ξεπερνά τις 2.000 κιλοβατόρε να ενταχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο. Έχουμε μια νέα κούντα, αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να καταφέρουμε εμείς. Στρέψανε η παραγωγή ρεύματο η ΔΕΗ εκείνη τη εποχή. Έστρεψε του καταναλωτέ στη χρήση του νυχτερινού ρεύματο, γιατί ήταν μια ενέργεια που περισσότερε φορέ πετυχαίνεται. Ε, και αυτοί που επέλεξαν να χρησιμοποιούν το νυχτερινό ρεύμα για θέρμαση παθαίνουν διπλή ζημιά. Πρώτον, θα πληρώνουν ακριβά την οίκο, το οίκο. Δεύτερον, αποκλείονται από τα κοινωνικά τιμολόγια, γιατί έχουν υψηλή κατανάλωση ρεύματο, άρα ε, χάνουν από δύο πλευρέ. Τώρα, είναι αδύνατον σε μια περιοχή κρίση κάποιο να αλλάξει θέρμαση. Αφανταστείτε ότι το πετρέλαιο επιδοτείται. Άρα ο ένας που χρησιμοποιεί με παρότριση της ΔΕΗ και της Πολιτείας χειμερινό τιμωρείται, ενώ ο άλλος που χρησιμοποιεί πετρέλαιο, μια ενέργεια που εισάγεται, που είναι πανάκριβη, επιδοτείται. Ας σκεφτούμε αν έχουμε λογική λειτουργία. Το κέντρο προστασία του καταναλωτή είναι σε επιφυλακή και αν συγκεντρώσει πολλέ καταγγελίε, τότε δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να κινηθεί ακόμα και νομικά.